Καλούς εκλεκτούς συναδέλφους, Γιώργος Τερζής από την εφημερίδα Καθημερινή. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ που είστε εδώ. Τάσος Παπάς από την εφημερίδα των Συντακτών. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εσάς. Λοιπόν, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις όταν έχεις τον Ευκλήδη Τσακαλώτο στο στούντιο για το τι θα συζητήσεις τη βραδιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, μία μικρή εισαγωγή, γιατί έχει έναν ενδιαφέρον η απόψινή βραδιά. Είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, που αν δεν έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο από τώρα στην Τραπετσόνα. Είχαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελευσίνα. Μία ομιλία την οποία τουλάχιστον εγώ που την παρακολούθησα είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί επεσήμανα ένα-δύο σημεία διαφορετικά από τις προσεγγίσεις από τη Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα, καθώς επίσης και την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο Ίδρυμα απόψε, μια δημόσια τοποθέτησή του στήριξης του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν θα ξεκινήσω από αυτά τα οποία ανέφερα, θα ξεκινήσω από την κυβέρνηση. Θα ξεκινήσω από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από το γεγονός ότι πριν από τρεις μήνες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε δύο-τρεις διαδοχικές συνεντεύξεις του είχε πει ότι η οικονομία είναι το δυνατό μας χαρτί, το δυνατό μας όπλο. Θυμάμαι άλλους υπουργούς της κυβέρνησης, οι οποίοι τοποθετούνταν ήδη νωρίτερα από την περίοδο που περιέγραψα, να μιλάνε για την οικονομία και ότι οι εκλογές κερδίζονται στην οικονομία. Εκεί θα κρίνει ο κόσμος την κυβέρνηση. Ένα πρώτο μήνυμα ήταν σαφέστατα αυτό που πέρασε, οι ευρωεκλογές. Και από εκεί και πέρα βλέπω ότι και η αντιπολίτευση εστιάζει πλέον στην οικονομία και θα έρθουμε αμέσως μετά σε αυτό, στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απόψε στην Ελευσίνα. Βλέπω όμως και από την πλευρά της κυβέρνησης μία προσπάθεια να προσεγγίσει την οικονομία. Βλέπω και μία σύγχυση όμως για το ποια ακριβώς είναι η τακτική με την οποία πάμε προεκλογικά για να πείσουμε αυτούς που δεν κοίταξαν το ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές να στραφούν προς εμάς. Κοιτάξτε, αν βλέπετε σύγχυση στην οικονομική προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ θα με ενδιαφέρει. Στην οικονομική προσέγγιση όχι, μιλώ για την γενικότερη τακτική η οποία ακολουθείται. Γιατί είπατε θα αρχίσουμε από τα οικονομικά. Ήθελα να πω ότι τι σύγχυση θα βλέπετε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί φαίνεται ότι αλλάζει η γραμμή πάρα πολύ συχνά και είναι δύσκολο να την παρακολουθήσει πια. Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς το βλέπετε το πράγμα. Το οικονομικό σκέλος ήταν το δυνατό μας και είναι το δυνατό μας χαρτί, με την έννοια ότι ό,τι μας λέγανε δεν θα καταφέρουμε, το καταφέραμε. Καταφέραμε να βγούμε από το μνημόνιο, καταφέραμε να έχουμε μια λύση για το χρέος, όπου έχουμε ένα διάδρομο 15 χρόνια για να μπορεί αυτή η χώρα να σοβαρευτεί και να έχει μια αναπτυξιακή πολιτική. Ό,τι θα με ρωτήσετε εμένα ή θα ρωτήσετε ανθρώπους του ΚΙΝΑΛ, της Νέας Δημοκρατίας στην οικονομία για αντιπαραθετικές πολιτικές, χωρίς αυτό το επίτευγμα δεν θα είχαν κανένα νόημα. Δεν θα υπήρχε κανένα νόημα να συζητάμε αν πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική, στην εκπαιδευτική πολιτική, στην ανάπτυξη, αν δεν είχε γίνει αυτό το επίτευγμα. Ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και είχαμε κάτι, μια λύση για το χρέος που μας δίνει αυτό τον αέρα για να μπορούμε να συζητάμε σοβαρά για την οικονομία και για τα άλλα τα ζητήματα. Έχουμε γυρίσει στην ανάπτυξη. Πάνε όλα τα στοιχεία καλά, μα όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, θέλετε να μιλήσουμε για επενδύσεις, θέλετε να μιλήσουμε για εξαγωγές, θέλετε να μιλήσουμε για το μεταποίηση, θέλετε να μιλήσουμε για τον αγροτικό τομέα, θέλετε να μιλήσουμε για το τουρισμό, όλα πάνε καλά. Από την άλλη μεριά, ο κόσμος, και αυτό είναι η κακή πλευρά αυτό που σας λέω, ο κόσμος δεν συγκρίνει που είναι και που ήτανε, συγκρίνει και που είναι με τις ανάγκες που έχει. Και γι' αυτό κάτι που μπορεί να είναι και το δυνατό σου χαρτί, αν δεν το πείσεις ότι στο μέλλον σιγά σιγά αυτές οι ανάγκες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν, έχεις πρόβλημα. Άρα η στρατηγική. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, μου επιτρέπετε. Άρα ο κόσμος, εφόσον το προσεγγίζει με τον τρόπο τον οποίο μόλις περιγράψατε, με τις ανάγκες τις οποίες έχει και όχι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, μήπως αυτό οφείλεται στο ότι είχατε δημιουργήσει μεγαλύτερες προσδοκίες για τη διακυβέρνησή σας? Ίσα-ίσα νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ σεμνοί σε όλα τα στάδια και με σχέδιο και προγραμματισμό και τεκμηρίωση. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Συγγνώμη για τη διακοπή, εννοείται μετά το δημοψήφισμα και το τρίτο μνημόνιο σεμνοί?
Κοιτάξτε, γιατί εγώ τη σεμνότητα λέω, στο πρώτο εξάμεινο. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Υπήρξαν εκλογές. Άρα μιλάμε για τη θητεία. Που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2015, μετά, αφού σύσσωμη σχεδόν η Βουλή, τότε στήριξε ένα τρίτο πρόγραμμα, ένα τρίτο μνημόνιο. Αυτό είπε και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμάλης σήμερα. Αυτό ότι... είναι το θέμα μας. Όχι, όχι. Εγώ το ορίζω. Ορίζω το χρονικό διάστημα, επειδή υπάρχει ο προκάτοχός σας, ο οποίος είναι επίσης. Επέστρεψε στην τέτοια. Δεν θέλω να μπω εκεί. Μην το πάμε εκεί. Οπότε θα μπω και εγώ. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι όταν πας στις εκλογές, συγκρίνεις τι έχεις κάνει από τις προηγούμενες εκλογές. Γιατί άμα θέλετε να πάτε εκεί, να σας πω και εγώ τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που μας έφεραν σε αυτή τη χρεοκοπία, που χάσαμε 24% του εισοδήματος. Βεβαίως, μου το πείτε, αλλά εγώ δεν είμαι πολιτικός τέλεχος. Καμία αντίρρηση. Μια χαρά πολιτικά το θέσατε. Να μην είσαστε καθόλου. Μην το πάμε εκεί. Όμως θέλω να μείνω σε αυτό που ρώτησα. Και να βάλω και το χρονικό όριο. Μισό λεπτά, κοιτάξω. Να βάλω το χρονικό ορίζοντα. Να μείνουμε στο Σεπτέμβριο του 2015, από εκεί και έπειτα. Που ο Πύχης κατέβηκε σε ό,τι αφορά το προηγούμενο διάστημα από την πλευρά της κυβέρνησής σας, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και αυτός ο Πύχης ο κατεβασμένος ήταν ψηλότερα από τις αποδόσεις. Αυτό που ήθελα να πω πριν, ήθελα να μιλήσουμε για τον κύριο Βαρουφάκη, προφανώς ο κύριος Τερζής, ήταν ότι περάσαμε πάρα πολλά δύσκολα χρόνια. Το 17 ήταν η τελευταία πολύ δύσκολη στιγμή, αν θυμάστε, που το καλοκαίρι που μας αναγκάσανε το ΔΝΤ να πάρουμε τα μέτρα αντίμετρα. Τότε που μας λέγανε στη Βουλή δεν υπάρχουν αντίμετρα, υπάρχουν μόνο μέτρα. Και τώρα αποδείξαμε ακριβώς το αντίθετο. Καθίσαμε με πολύ μεγάλη σεμνότητα να βρούμε πώς δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, πώς δεν θα μειωθούν οι συντάξεις και θα προχωρήσουμε στα αντίμετρα. Τα αντίμετρα που αρχίσαν όχι από το 19 που ήταν σχεδιασμένα, από το 18. Δηλαδή ένα κομμάτι, για παράδειγμα, για την παιδική φτώχεια και τα επιδόματα παιδείας αρχίσαν από το 2018. Υπήρχαν τα μέτρα του 19 που ήταν στο προπολογισμό του 2018, υπάρχουν τώρα τα μέτρα που ανακοινώσαμε στο Ζάπιο, είχαμε ένα σχέδιο πώς να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα και ανακοινώσαμε και άλλα μέτρα για το 2020, για το 2020. Ποτέ δεν είπαμε ότι τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Και για τη σεμνότητα, κύριε, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές ομιλίες. Να τελειώσω την πρότασή μου, Τάσο. Να τελειώσω την πρότασή μου. Έχω ακούσει πάρα πολλές ομιλίες του κύριου Αλέξη Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, που εξήγησε τα προβλήματα. Που είπε ότι κατανοεί τα προβλήματα που περνάει ο κόσμος, αλλά προσπάθησε να δώσει ένα διάδρομο, πώς μπορούμε να βγούμε, ένα χρονοδιάγραμμα, πώς σιγά σιγά μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το πράγμα. Λέω το εξής. Λέτε, και έτσι είναι, πετύχατε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πιάσατε τα πλεονάσματα, μειώσατε την ανεργία, αυξήσατε τον κατώτατο μισθό, καταργήσατε τον υποκατώτατο, επαναφέρετε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε ορισμένους κλάδους, οι καταθέσεις άρχισαν να επιστρέφουν στις τράπεζες. Παρ' όλα αυτά υποστήκατε συντριβή στις ευρωεκλογές. Για ποιο λόγο? Θεωρώ ότι... Αρκεί δηλαδή ότι οι προσδοκίες του κόσμου ήταν περισσότερες και μεγαλύτερες από αυτές που μπορούσατε εσείς να ικανοποιήσετε? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι και άλλα θέματα που δεν τα κάναμε τόσο καλά. Δηλαδή νομίζω ότι αν μου ρωτάγατε ένα πράγμα που θα έδινα μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι δώσαμε από το Σεπτέμβριο του 2015, είναι η καθημερινότητα, πώς είναι η δημόσια διοίκηση, πώς γρήγορα μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θέλει να δει τη σύνταξή του ή να μην περιμένει ουρά για κάποιο επίδομα. Είναι πάρα πολύ. Είναι σύνθετο το όταν χάνεις με ένα τέτοιο τρόπο. Δεν μπορεί να είναι μια αιτία, θα είναι μια σύνθετη. Ναι, αλλά ξέρετε, το θέμα της καθημερινότητας το ακούω από το 1974. Όλες οι κυβερνήσεις βάζουν στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι δεν το αντιμετώπισαν. Όχι, το πρόβλημα της καθημερινότητας. Πιστεύω ότι είναι λίγο πιο σοβαρό για μας, για τον εξής λόγο ότι ήταν πιο σοβαρό. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος που κατάλαβε ότι τα πρώτα τρία χρόνια από τα τέσσερα που κυβερνάμε ήμασταν εντός μνημονίου. Οπότε καταλάβαινε αυτός ο κόσμος γιατί δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα με τον τρόπο που θέλαμε. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα και εντός του μνημονίου, που δεν το θέλανε οι θεσμοί, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά συγχρόνως σου λέει, εντάξει, εκεί σου δίνω κάποια δικαιολογητικά, ότι δεν καταφέρατε όσα είχατε υποσχεθεί ή όσο θέλατε να κάνετε. Αλλά μερικά πράγματα που ήταν εκτός του μνημονίου, σαν τη δημόσια διοίκηση να δουλεύει καλύτερα σε μερικούς τομείς, παρόλο που και εκεί έγινε πολύ έργο που δεν το ξέρει ο κόσμος, ο κόσμος είναι πιο αυστηρός. Να σας πω εγώ μια κυρία κατά τη γνώμη μου.
Θα πήγαινα λίγο στο πολιτικό. Μία βασική αιτία, κατά τη γνώμη μου, όπως το έχουν εισπράξει. Η οικονομία είναι πολιτική, ούτως ή άλλως. Όπως το έχουν εισπράξει αρκετοί ψηφοφόροι της ριζοσπαστικής αριστεράς, ήταν ο συγχρονισμός σας με ένα κόμμα της δεξιάς και η συγκυβέρνηση. Αυτό δεν είναι στα μείον. Δεν κόστησε αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ η συνύπαρξη με τους ΑΝΕΛ. Το ακούω. Και το οι εκπτώσεις που κάνατε αναγκαστικά, αφού συνυπήρχατε με ένα... Κοιτάξτε, και ναι και όχι. Το όχι είναι ότι παρόλο που η Νέα Δημοκρατία υποτίθεται είναι μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη και παρόλο που εμείς κάναμε συμμαχία με ΑΝΕΛ, εμείς περάσαμε το σύμφωνο συμβίωσης. Εμείς περάσαμε... Τη βοήθεια άλλων κομμάτων. Δεν ξέρω. Πάντως με τη δική μας κυβέρνηση και παρόλο που ήταν το ΑΝΕΛ μαζί μας, εμείς περάσαμε για την ηθαγένεια, για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Εμείς το περάσαμε αυτό. Άρα και μέσα σε αυτή τη συμμαχία μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλες δημοκρατικές τομές που δεν μας εμπόδισαν ο ΑΝΕΛ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι προφανές αυτό που λέτε, δηλαδή ότι θα ήταν καλύτερο να είχαμε συμμάχους από την δεξιά μας αλλά του κέντρου, κέντρο αριστερή, αριστεροί σοσιοδημοκράτες, αλλά αυτοί είχαν μπει σε ένα τρυπάκι όπου το βασικό τους ενδιαφέρον ήταν τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό που η αριστερή... Αν μου επιτρέπετε όμως το 15, το ποτάμι έτοιμο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Το Γενάρη όχι. Αλλά τότε, ήταν έτοιμο. Εγώ τότε δεν ήμουν συζητήσεις δεν ήμουν τώρα τότε, αλλά εγώ έτσι, από τις ομιλίες. Πάντως δεν φτάσαμε ποτέ σε αυτή τη διερευνητική που αφορά το ποτάμι. Οι ομιλίες του κύριου Θοδωράκη μέχρι και τις πρέσπες ήταν πάρα πολύ επιθετικές στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν όντως είχε πίσω από το μυαλό του μια προοδευτική συμμαχία, το έκρυψε πολύ, σαν πολύ μεγάλο μυστικό. Σε μένα, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ένα κομμάτι του κέντρου που ήταν πολύ χολωμένο με την αριστερά και ένα κομμάτι του Κινάλ που έδειχνε ψυχολογικά ότι τους φάγαμε την μπουκιά από το στόμα και δεν μπορούμε να συζητάμε με αυτούς. Αυτό κατάλαβα. Για να έρθουμε πάλι στην οικονομία και να πάμε σιγά σιγά και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αμέσως μετά. Σας άκουσα πριν που απαντούσατε στον Τάσο Παπά και μιλάγατε για τη διαχείριση, την οικονομική. Είπατε και σε μένα νωρίτερα για το άνοιγμα σε 15 ετία, σε βάθος 15 ετία πλέον, για τη διαχείριση εκ των έσω των οικονομικών πραγμάτων και όχι με την εποπτεία στο βαθμό που υπήρχε στο παρελθόν. Μιλήσατε για το ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Εφόσον όλα αυτά ισχύουν στο βαθμό που τα περιγράφετε, γιατί ο κόσμος δεν ξαναδίνει τη σκυτάλη στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα για να συνεχίσει για μια τετραετία ακόμα και η μεσαία τάξη, οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρέφουν το βλέμμα, είναι εντυπωσιακό αυτό, όμως στην πραγματικότητα στρέφουν το βλέμμα στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν δέχομαι την υπόθεση της ερώτησής σας. Η υπόθεση η οποία σας είναι, το αποτέλεσμα. Όχι, η υπόθεσή σας είναι ότι οι ευρωεκλογές είναι σαν προετοιμασία για τις εθνικές εκλογές. Εντάξει, άρα αυτό. Η προϋπόθεση, η υπόθεση που κάνετε είναι ότι πάμε στις ευρωεκλογές για να, να εκλέξουμε κυβέρνηση. Δεν πάμε στις ευρωεκλογές. Παρόλο που εμείς κάνουμε έντιμες προσπάθειες να πολιτικοποιήσουμε και να δείξουμε. Τώρα όμως στην οικονομία και στην κοινωνία είναι πολύ σαφείς οι διαφορετικές γραμμές. Mm-hmm. Είναι πολύ σαφές σε μένα ότι το ένα μπλοκ θέλει μια ισορροπημένη οικονομική πολιτική που επιτρέπει στοχευμένες μειώσεις στην φορολογία αλλά και ένα κοινωνικό κράτος και λέει στα μεσαία στρώματα προσέξτε τι έγινε στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία που κυβερνήσανε συντηρητικές κυβερνήσεις, είχανε μεσαία στρώματα που είχαν μισθούς που δεν αυξάνανε, δουλειές που δεν είχαν καμιά προπτική, δουλειές που δεν υπήρχαν για τα παιδιά τους, που πληρώνουν περισσότερο για την ιδιωτική παιδεία, περισσότερο για την ιδιωτική υγεία και άμα μπορούν να φτάσουμε και για τις συντάξεις και για την ιδιωτική σύνταξη. Και έχουμε με ένα άλλο μπλοκ που λέει ακριβώς αυτό που λέγανε πριν από το 2009. Κύριε Χαρίτο, αν ήταν ένα πράγμα που με έχει εντυπωσιάσει, ίσως πιο πολύ σαν πανεπιστημιακό παρά σαν πολιτικό, είναι όταν ακούω τον κύριο Στουρνάρα να αναλύει την οικονομική πολιτική ή τον κύριο Σταϊκούρα
είναι πράγματα που άκουσα το 90, το 95, το 2005. Δεν λείπει τίποτα και δεν έχει προσθεθεί τίποτα. Είναι τα ίδια επιχειρήματα, θα μειώσουμε τους φόρους, θα υπάρχει ανάπτυξη για όλους, θα υπάρχει ευκαιρία για όλους, θα υπάρχει δημιουργία για όλους. Λες και είμαστε μια οικονομία που δεν έχει μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν στήριξη. Λες και δεν υπάρχουν τεράστια προβλήματα στις υποδομές. Λες και είμαστε μια αγροτική οικονομία που δεν χρειάζεται τη συνεργατικότητα και θα μπορέσουν ο καθένας να ζήσει μόνος του απλώς με τους αγώνες του ανταγωνισμού. Η μεσαία τάξη πρέπει να φοβάται τις μεγάλες αλυσίδες με αυτόν τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να φοβηθεί το μολ, θα πρέπει να φοβηθεί ότι όπου υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό το ψάρι. Άρα οι διαφοροποιήσεις σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ναι, αλλά συγγνώμη, τι περιθώρια έχουμε τώρα σε μια οικονομία που το 95% είναι επιχειρήσεις μέχρι 10 ατόμων οικογενειακές? Πάρα πολλές. Δηλαδή, τι... Πάρα πολλές. Ξέρετε, μπορεί να αλλάξει αυτή η παραγωγική δομή. Πώς ήδη έχει αλλάξει. Ξέρετε ότι εγώ, επειδή ήμουν 28 χρόνια στη Βρετανία, όταν επιστρέφω στη Βρετανία, πάω στα λεγόμενα delicatessen, που είναι που έχουν ειδικά φαγητά πιο εξειδικευμένα από τα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόσες μικρές επιχειρήσεις ελληνικές έχουν ελιές, έχουν λιαστές ντομάτες, έχουν λάδι, έχουν φιστίκια. Ξέρετε πώς αλλάζει η παραγωγική βάση στην Ελλάδα. Το ξέρετε ότι τώρα εξάγουμε τρούφες στην Ιταλία. Το ξέρετε ότι μέσα από τη συμβολή που δίνουν οι τράπεζες και ειδικά η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, πώς έχουν βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν ένα business plan και να κοιτάνε προς τα έξω. Και γι' αυτό φτάσαμε 36% του ΑΕΠ να είναι εξαγωγές, που είναι ρεκόρ. Σας θυμίζω ότι πριν από την κρίση ήταν 17%. Πριν από την κρίση, στις καλές εποχές που είχαμε 3 και 4 και 5% ανάπτυξη. Βεβαίως μπορεί να αλλάξει την παροχή. Επειδή μεταξύ άλλων κατέρευσε και η κατανάλωση σε κάποιο βαθμό. Έτσι, ναι, δεν είναι. Βεβαίως. Ένα κομμάτι είναι τόσο. Αυτό είναι σωστό. Να ξαναγυρίσω στο σκεπτικό που αναλύσατε στην αρχή, που είπατε ότι εμείς πετύχαμε έναν οδικό χάρτη 15 ετίας, μέσα στον οποίο η χώρα θα πρέπει να σοβαρευτεί. Αυτή ήταν ακριβώς η φράση σας. Ναι, ναι. Έρχομαι λοιπόν στα τελευταία μέτρα που έδωσε η κυβέρνηση, τα οποία έχουν και πολιτική παράμετρο, προλαβαίνω τους δύο συναδέλφους, διότι εικάζω, και πείτε μου κι εσείς, ότι η 13η σύνταξη, αντί να σας δώσει έστω και κάτι ακόμα στην κάλπη, ενδεχομένως σας αφαίρεσε με τον τρόπο που δόθηκε επικοινωνιακά. Αλλά το αφήνω αυτό ως 13η σύνταξη εννοείς. Βλέπω το εξής. Βλέπω πολλές ενστάσεις από την πλευρά της Κομισιόν για το πρόγραμμα, για τα μέτρα που εξαγγείλατε. Για τη 13η σύνταξη, για τις 120 δόσεις, για το κομμάτι των επιδομάτων. Ακούω γύρω-γύρω και από την αντιπολίτευση έναν προβληματισμό για το πού ακριβώς, ποια ακριβώς είναι τα πραγματικά δεδομένα. Διαβάζω στο Γενικό Λογιστήριο και θα μου επιτρέψετε να κοιτάξω τις σημειώσεις μου εδώ, ότι αν δεν είχαμε τα έκτακτα έσοδα από το Ελευθέριος Μενιζέλος και από το ΑΝΦΑΣ, ούτως ή άλλως θα τρέχαμε ήδη με έλλειμμα. Τι ρωτάω? Ρωτάω το εξής. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι, είναι στο δρόμο της σοβαρότητας, ή, όπως λένε κάποιοι, φλερτάρατε με το να δώσετε ένα νεότερο τσοβόλαδο στα όλα μπροστά στην κάλπη? Λοιπόν, αν το καταλαβαίνω καλά, έχει δύο σκέλη ερώτηση. Το πρώτο είναι αν έχουμε δημοσιονομικό χώρο να κάνουμε αυτά τα μέτρα που κάναμε. Και δεύτερο σκέλος, αν είναι αυτά τα μέτρα ή έπρεπε να κάνουμε κάποια άλλα μέτρα. Και μιλήσατε μόνο για το 19, όχι για το 20. Δεν ξέρω αν θα το ρωτήσατε. Έχω τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου που είναι για τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Δεν είναι τα μέτρα του 20. Άρα αρχίζουμε με το δημοσιονομικό χώρο. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να ξοδέψουμε το 1,5 δις που ξοδεύουμε, που εμείς λένε ότι είναι 1,3 δις και έχει 300 εκατομμύρια που θα πάρουμε από τις 120 δόσεις. Λοιπόν, θέμα είναι ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος δεν είναι. Για τρία συνεχόμενα χρόνια η Κομισιόν έλεγε ακριβώς τα ίδια. Mm-hmm. Και η αντιπολίτευση. Για τρία συνεχόμενα χρόνια. Και τι μας λέγανε? Να είσαστε πολύ προσεκτικοί, να είσαστε πολύ συντηρητικοί και στο τέλος του χρόνου θα δούμε αν υπάρχει χώρος και ξοδέψετε το αυτό σαν κοινωνικό μέρισμα. Αυτό
Και όχι μόνο αυτό, να συμπληρώσω, και όταν ήταν το κοινωνικό μέρισμα, πάλι πιο μικρό από το χώρο που είχαμε. Αν θυμάστε, το 2008 ναι. έχουμε τελειώσει με ένα πλεώνασμα 4,2, που ήταν 5, αλλά το ξοδέψαμε στο κοινωνικό μέρισμα από το 5 μέχρι το 4,3. Άρα από το 4,3 θα μπορούσαμε να ξοδέψουμε και άλλο ένα κομμάτι για να φτάσουμε στο 3,5. Άρα για 3 συνεχόμενα χρόνια οι θεσμοί μας σπρώξανε να έχουμε κακή κοινωνική πολιτική, γιατί είναι κακή κοινωνική πολιτική, γιατί δεν είναι καλή κοινωνική πολιτική απλώς να δίνεις μέρισμα. Εσύ θέλεις να χτίσεις ένα κοινωνικό κράτος με μόνιμα μέτρα. Άρα ήταν κακή κοινωνική πολιτική και πολύ κακή μακροοικονομική πολιτική. Γιατί στερούσες ζήτηση από την οικονομία όλο το χρόνο μέχρι το τέλος. Άρα είπαμε εμείς αυτό το χρόνο, αφού έχουμε αποδείξει για 3 χρόνια ότι εμείς είχαμε δίκιο. Και τα 3 χρόνια. Καλά, δεν συζητάω για τον Δουνουτού που έλεγε ότι θα έχουμε 1% πλέον. Πάντως, ο κύριος Μοσκόβηση βρέθηκε και στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης ως δικό σας σύμμαχος και φίλος. Το λέω γιατί δεν ήταν όλα μαύρα. Μην αλλάζετε όμως τη συζήτηση. Το ξέρετε γιατί εννοώ, μην αλλάζετε τη συζήτηση. Δεν το λέω επιθετικά, το λέω. Το bottom line που λένε οι Βρετανοί, δηλαδή όταν τελειώσει όλη η συζήτηση, είναι ότι 3 χρόνια εμείς αποδείξαμε ό,τι λέγαμε είχε δίκιο. Άρα να... σας λέω ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για το 2019. Και επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι χωρίς κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη, οι θεσμοί αυτό το κάνανε, η ανάλυση που έκαναν οι θεσμοί και οι προβλέψεις που απέτυχαν κατά τη γνώμη σας, το κάνανε από πρόθεση ή είναι σκιτζίδες? Κοιτάξτε, καταρχάς οι θεσμοί δεν είναι ένα πράγμα. Ναι, ναι, η τεχνοκρατική υποστήριξη. Η Κομισιόν συνήθως προσπαθούσε να παλατζάρει με το πολύ αυστηρό Δουνουτού που έλεγε τρομερά πράγματα για τι δημοσιονομικά πλεονάσματα θα έχουμε και τη δική μας θέση. Άρα την Κομισιόν τη βάζω σαν κεντρόχους, θα το πούμε, σε αυτή τη συζήτηση. Είναι συντηρητική από τη φύση. Είχαν και τις προηγούμενες κυβερνήσεις που δεν πετύχανε ποτέ κάποιο στόχο, ούτε μια φορά. Οπότε είχαμε να αποδείξουμε και ίσως θεωρούσαν ότι μια αριστερή κυβέρνηση δεν θα είναι τόσο σοβαρή. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε, όταν εμείς κοστολογήσαμε το πρόγραμμά του, δηλαδή ο κύριος Χουλιαράκης, ότι δεν τα πάει καλά με τα νούμερα η ΣΥΡΙΖΕΗ. Εγώ θα ήθελα να προκαλέσω οποιοδήποτε στέλεχος να μιλήσει με τον κύριο της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσει με τον κύριο Χουλιαράκη, και είμαι σίγουρος ότι θα φάει τα μούτρα του. Γιατί εγώ δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που είναι καλύτερος από τα νούμερα από τον κύριο Χουλιαράκη. Ό,τι λέει έχει βγει και το έχει μελετήσει μέχρι 2 η ώρα το πρωί συνήθως στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Άρα υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος και είναι το δεύτερο σκέλος, κύριε Τερζή, της ερώτησής σας. Έπρεπε να το ξοδέψουμε εκεί που το ξοδέψαμε. Εξαρτάται. Τι ήταν η πρώτη μου απάντηση που έδωσα στον κύριο Χαρίτο? Ότι πρέπει αυτός ο κόσμος να ξέρει που έχει ζοριστεί με 8 χρόνια μνημόνια ότι κάποιες από τις ανάγκες του αρχίζουν και αντιμετωπίζονται. Δηλαδή εσείς, όχι εσείς, η Νέα Δημοκρατία ποια από αυτά που ανακοινώσαμε θα θέλει να κόψει? Δηλαδή πραγματικά δεν χρειάζεται το επίδομα στέγασης? Δηλαδή το επίδομα στέγασης που λέμε τα μεσαία στρώματα, δεν έχουν τα μεσαία στρώματα κάποια παιδιά που είναι στο σπίτι, που θα θέλανε να κάνουν οικογένεια και να έχουν κάποια βοήθεια? Ή είναι πραγματική ανάγκη αυτό, δηλαδή, ή δεν είναι ανάγκη μπορώ αυτό? Μπορώ να οδηγηθώ σε ένα συμπέρασμα του τύπου ότι εσείς ήσασταν καλοί και χρήσιμοι για να κάνετε τη βρώμικη δουλειά και τώρα που την κάνατε επιστρέφουν οι άλλοι? Αν είναι αλήθεια αυτό. Όχι, είναι αυτό. Αν αυτή είναι η προσέγγιση σας, φοβάμαι τι θα είναι η καλή δουλειά που θα κάνουν αυτοί που δεν θα είναι προβλήματα. Αυτό που ρωτάει ο Τάσος, πολλές φορές έτσι στο σπίτι, αργά το βράδυ, έχοντας τελειώσει τη δουλειά, το σκέφτεστε αυτό, το αναλογίζεστε ότι τελικώς ήρθαμε εμείς να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά και τώρα φεύγει μπαλαλού. Εγώ φοβάμαι για το μέλλον των ανθρώπων που είτε είναι στα λαϊκά στρώματα και στα μεσαία στρώματα. Τι μπορούν να πάθουν με μια κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και αυτό το φοβάμαι πραγματικά. Γιατί σε όλη τη διαπραγμάτευση, μα όλη τη διαπραγμάτευση, μια φοβερή ομάδα νέων παιδιών μαζί με τους υπουργούς δουλέψανε κάθε μέρα για να μπορούμε να μειώσουμε τις συνέπειες του μνημονίου. Και αυτό με στεναχωρεί αν θα αντιστραφεί αυτό. Μήπως ήταν λάθος του κ. Τσίπρα που δεν εξάντησε τετραετία? Τώρα μεταξύ Ιούλιου και Σεπτέμβρη. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κύριε Παπά, είσαστε δημοσιογράφος τόσα χρόνια. Ναι, θεωρείτε πρόωρες εκλογές αυτές? Όχι. Δεν είναι εύκολο να ανατρέψει μια διαφορά 9,5 μονάδων μέσα σε ένα μήνα. Και είναι άλλο πράγμα, οι 4 μήνες. Τα επιχειρήματα
είναι πολύ ξεκάθαρα. Συμφωνήσατε εσείς με την επίσπευση? Κοιτάξτε, και όταν με ρωτάνε για τον κύριο Βαρουφάκη και όταν με ρωτάνε για αυτό που με ρωτήσατε αυτό, η δική μου άποψη είναι ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη σε μια κυβέρνηση. Δεν θα πάω εγώ να πω ότι εγώ είχα δίκιο και ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Τερζής λέγανε το κάτι άλλο διαφορετικό. Δεν είναι σωστό αυτό. Συλλογικά αποφασίζουμε, οπότε εγώ δεν θα σας πω τι είπα στο Υπουργικό Συμβούλιο ούτε στη Πολιτική Γραμματεία. Γιατί έτσι δεν μπορεί να επιτραπεί σοβαρή συζήτηση σε πολιτικά και κυβερνητικά ναι, όργανα. Θέλει να καταργήσουν τον ρόλο των δημοσιογράφων έτσι. Εμείς τα μαθαίνουμε το τι είπε ο καθένας. Κοιτάξτε, όσο και να σας αγαπάω, το βασικό μου μέλημα δεν είναι να δίνω τροφή στους δημοσιογράφους. Να σας ρωτήσω. Λοιπόν, πριν θέλω να πιαστώ από κάτι που είπε ο κύριος Υπουργός νωρίτερα. Μίλησε για τον κύριο Μητσοτάκη και είπε ότι φοβάμαι για το μέλλον, για αυτά που έρχονται, για το μέλλον. Για τα μεσαία και τα λαϊκά στρώματα, για μένα. Το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη που άκουσα εγώ απόψε από την Ελευσίνα ήταν η απάντηση ακριβώς αυτό. Ανάλυση προγράμματος για την αναγέννηση της μεσαίας τάξης, το ονόμασε σε κάποια στιγμή της ομιλίας του, μίλησε για αλλαγές στη φορολογία. Ξεκαθάρισε ότι αυτές θα ισχύσουν από 1η-1η του 2020. Άρα, τι σχέση έχει αυτό με αυτό που μας είπε πριν από λίγες μέρες στη TV Κρήτη? Συγγνώμη, δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, δηλαδή, να έχουμε κάποια αξιοπιστία. Βγαίνει στη τηλεόραση της Κρήτης και λέει, δεν έχουμε χώρο το 19. Δεν ξέρω τι εννοεί αν έχουμε χώρο το 19. Αυτά τα μέτρα που συζητάγαμε πριν θα μπουν, θα φύγουν, θα έχουμε καθηγητές στη ειδική αγωγή, θα έχουμε τη βοήθεια στο σπίτι. Δεν το ξεκαθάρισε. Ας το πούμε, δεν θα κάνει τίποτα το 19 και θα τα κρατήσει. Λέει, το μόνο πράγμα που θα κάνω το 20 είναι η μείωση την εστίαση, που πάλι δεν κατάλαβα τι είναι. Μάλλον επειδή η εστίαση τώρα είναι στο 13, θα το πάει στο 11 και κανένα άλλο μέτρα και όλα μετά σε βάθος χρόνου. Αυτό είπε στην τηλεόραση στην Κρήτη. Έχει και ένα επιχείρημα όμως που μπορεί να το επικαλεστεί. Όχι. Δηλαδή, ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι εσείς παραδίδετε ρημαγμένη χώρα καμία νύχτα και άδεια ταμεία. Το συζητήσαμε. Λοιπόν, άδεια ταμεία. Αυτό θέλω να το απαντήσω, γιατί να είναι πρόκληση για μένα. Το Γενάρη του 2015, στο Ταμείο του Ελληνικού Κράτους, υπήρχε 1,5 δις και 3,4 δις, αν βάλουμε και τα αποθέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί και τέλα. Τώρα έχει πάνω από 30 δις. Ποιος άφησε σε ποιον? Εμείς θα το αφήσουμε πάλι σε εμάς για να βγούμε κυβέρνηση. Αλλά στην επόμενη κυβέρνηση ποιος άφησε άδεια ταμεία, κύριε Παπά? Mm-hmm. 3,4 το Γενάρη του 2015, 30 συν τον Ιούλιο του 19. Λοιπόν, σας επαναφέρω στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να, κοιτάξτε όμως, άρα μου λέτε... Επιτρέψτε μου. Όχι, με ρωτάτε... Όχι, συγγνώμη κύριε Χαρίτο. Να σας θέσω συνολικά ένα ερώτημα και να μου απαντήσετε συνολικά. Όχι, θέλω εγώ να πω ότι δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε κάτι που δεν έχω διαβάσει. Ωραία. Που ξέρω εγώ ότι στο TV Κρήτη είπα αυτά. Αμφισβητείτε ότι είπα αυτά? Αμφισβητείτε ότι είπε? Άρα τώρα είναι καινούριο. Αλλά δεν μπορώ κάθε εβδομάδα. Υπόθηκαν αυτά απόψε στην Ελευσίνα. Άρα κάθε 4 μέρες θα πρέπει να δω και ένα καινούριο πρόγραμμα, μου λέτε. Έχουμε επίσης διατήρηση του συντελεστή του υποκατώτατου στο φόρο προστιθέμενης αξίας στο 6%. Για ενέργεια και φάρμακα δηλαδή και τέτοια πράγματα. Ναι. Επιδόματα ανεργίας, αύξηση κατά 200 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, επίδομα για κάθε νέο παιδί, 2.000 ευρώ, το είχαμε ακούσει αυτό. Απόψε το έκανε πιο συγκεκριμένο, αφορούσε τις ελληνικές οικογένειες. Απόψε άνοιξε λίγο περισσότερο το ποιους αφορά το επίδομα αυτό. Οποιοσδήποτε αποκτά την ηθαγένεια ξένος θα μπορεί επίσης να παίρνει το επίδομα παιδιού των 2.000 ευρώ. Που ήθελα να περιορίσει ποιοι αποκτάνε ηθαγένεια. Άνοιγμα των 120 δόσεων σε περισσότερες κατηγορίες πολιτών. Και από εκεί και πέρα, για τους παιδικούς σταθμούς, ένα επίδομα 180 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί. Που δεν βρίσκει θέση σε δημόσιο. Αύξηση του επιδόματος για κάθε παιδί επίσης. Όλα αυτά γιατί θα πρέπει να αγχώνουν τη μεσαία τάξη στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα? Όχι, καταρχάς πρέπει να δούμε αυτά τα μέτρα, να δούμε την κοστολόγηση, γιατί ήδη ο κύριος Χουλιαράκης είχε κοστολογήσει στο προϋπολογισμό του 2008, για το 2018, συγγνώμη, για το 2019, τα μέτρα σε 5 δις. Τώρα αυτά είναι μαζί με τα άλλα, ξεχωριστά από τα άλλα, διαφορετικά από τα άλλα. Ρωτάτε ένα Υπουργό Οικονομικών ένα πακέτο που δεν το έχει δει, που δεν μας λέει πόσο κοστολογεί και δεν μας λέει καν, παρόλο που έχω ζητήσει από τον κύριο Σταϊκούρα, από τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή, πόσο θεωρείτε εσείς είναι το δημόσιος χώρος του 19 και του 20.
Τους έχω ζητήσει, δεν έχω πάρει απάντηση. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί, επειδή κέρδισε τις ευρωεκλογές, ότι μπορεί λαού-λαού να λέει και το ένα και το άλλο, να είσαστε σίγουροι ότι όταν, αν είναι κυβέρνηση, θα πει, μα εγώ σας είπα στην Κρήτη ότι δεν γίνεται το 2020, το 2020 κανένα μέτρο. Θα έχει πει και αυτά, θα πει ναι, αλλά κοιτάξτε τη συνέντευξή μου στην Κρήτη, είπε ότι δεν έχει τίποτα το 2020. Αν δεχτώ το συλλογισμό σας ως ορθό για την οικονομία της συζήτησης, πού είναι το πρόβλημα, ποιος έχει δώσει τη δυνατότητα στον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται με ένα εντελώς στενό καλάθι, διότι από τότε που είπε αυτά που είπε στην Κρήτη, λέγοντας ότι το 19 ουσιαστικά η χρονιά έχει τρέξει, δεν υπάρχει περιθώριο, το 20 θα κάνουμε κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, εννοούσε στις επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα σε βάθος τετραετίας, ποιος έχει δώσει την ευχέρεια, να το πω έτσι, πολιτικά, στον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται με ένα πολύ μικρότερο καλάθι από το δικό σας? Αν ισχύει αυτό που λέτε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν. Ναι, προτείνει είπα... τίποτα, δεν εξαγγέλει τίποτα. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν εξάγγειλε τίποτα στην Κρήτη και τώρα έχει καινούργια πράγματα μέσα σε ένα καλάθι. Ένας υπουργός οικονομικών, τι κάνει όταν το ακούει αυτό? Κάθεται κάτω, το υπολογίζει, τι θα είναι η απόδοση αυτών των μέτρων, πόσο θα κοστίσουν, το συγκρίνει με το δημοσιονομικό χώρο και μετά έχει μια άποψη. Okay. Για να μην. Αλλά κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ιδεολογικό θέμα που πρέπει όλη η κοινωνία να έχει μια απάντηση. Όλα αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για τη φορολογία έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Γιατί θεωρείτε ότι πήγε χάλια το Γαλλικό Συντηρητικό Κόμμα? Γιατί πήγε χάλια το Ισπανικό Συντηρητικό Κόμμα? Γιατί έλεγαν ακριβώς τα ίδια πράγματα και δεν είχε καμία επίπτωση στη ζωή των μεσαίων και των λαϊκών στρωμάτων. Η Νέα Δημοκρατία τι προτείνει επί της ουσίας μέσα από το οικονομικό της πρόγραμμα? Λιγότερο κράτος, λιγότερες κρατικές δαπάνες, οι οποίες θα καταφέρουν να ισοσκελίσουν το κόστος το οποίο θα έχει η μείωση της φορολογίας και όλα αυτά. Ναι, αυτό λέει. Αλλά τα μεσαία στρώματα δεν θέλουν γιατρούς. Δηλαδή, σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας δεν πρέπει κάποιος να ξέρει ότι υπάρχει κάποιος καρδιολόγος κάπου κοντά. Δεν πρέπει να ξέρει ότι έχει καθηγητές ειδικής αγωγής για τα προβληματικά του παιδιά, τα παιδιά με προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Εμείς με το 1:1 στο δημόσιο, είχαμε υπολογίσει ότι έχουμε 9.000 θέσεις φέτος. Mm-hmm. Με το 1:1 αυτό γίνεται 1.600 θέσεις. Το 1:5, συγγνώμη, ευχαριστώ. Το 1:5 γίνεται 1.800 θέσεις. Έχει ανακοινώσει 1.200 θέσεις για την αστυνομία. Μπορεί να χρειάζονται, μπορεί να μην χρειάζονται, το συζητάμε άμα θέλετε να συζητήσουμε το θέμα της ασφάλειας. Άρα μένουν 600 θέσεις. Δηλαδή, εγώ σήμερα πήγα στις εφορίες, έκανα μια γύρα σε κάποια ΔΟΕ. Πολλές οι ανάγκες. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, ότι η μείωση της φορολογίας θα λειτουργήσει ως κράχτης για να φέρεις επενδύσεις από το εξωτερικό, είναι κάτι το οποίο το έχετε σαν σκέψη κι εσείς? Κοιτάξτε, αν είναι στοχευμένες, αν ξέρεις. Δηλαδή, εγώ θεωρώ από. Εμείς έχουμε ανακοινώσει σταδιακά μείωση το φόρο στα κέρδη. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία πάει πιο γρήγορα σε αυτό. Από αυτό εγώ προτιμάω αυτό που ανακοινώσαμε εμείς το 2020. Γιατί εμείς το 2020 είπαμε στις επιχειρήσεις θα σας αυξήσουμε το χρόνο για τις αποσβέσεις. Για αυτούς που μας ακούνε να καταλάβουν τι σημαίνει ότι έχεις μεγαλύτερη ρευστότητα αν επενδύσεις να έχεις περισσότερα κέρδη. Αν επενδύσεις όμως, ενώ άμα σου μειώσω το φόρο, μπορεί να το μειώσω το φόρο και εσύ να τα βγάλεις αυτά τα πράγματα και να τα πας offshore. Εμείς δεν θέλουμε μειώσεις φόρων για ο κόσμος να μπορεί, όπως πριν από το 2009, να πηγαίνουν τα λεφτά στο offshore. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν στοχευμένες πράξεις, όπως αυτό που κάνουμε για τις αποσβέσεις, για να επενδύσεις. Επενδύεις, κερδίζεις. Νομίζω ότι οι εκλογές δεν κρίνονται σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ψηφίζει με βάση το κοστολογημένο ή μη κοστολογημένο πρόγραμμα. Ψηφίζει με βάση την προσδοκία, mm-hmm. την ελπίδα και ενδεχομένως θέλοντας να τιμωρήσει κάποιους. Δηλαδή, εσείς όταν βγήκατε το Γενάρη του 2015, είχατε υποσχεθεί πράγματα που άμα τα βάζε κάτω κάποιος με κοινή λογική, θα έλεγε ότι παιδιά δεν γίνονται αυτά. Όλη η ιστορία, δηλαδή, ασκήσω... από το 2008 μέχρι σήμερα, όλη η ιστορία αποτυπώνεται ακριβώς σε αυτό το οποίο περιγράφεις. Η προσδοκία ήταν αυτή. Ακριβώς, η προσδοκία.
επένδυσε πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, γιατί πίστεψε ότι μπορεί να ασκήσει τα μνημόνια, μπορεί να καταργήσει τη λιτότητα, ότι μπορεί να πείσει για το δίκαιο που είχε η χώρα τους δανειστές. Τη γρήγορη αλλαγή. Το πίστεψε ο κόσμος. Βέβαια, όχι εκ των υστέρων, κάποιοι εκ των προτέρων λέγανε ότι παιδιά αυτά δεν είναι δυνατόν να συμβούν. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, που είναι ένα αριστερό σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, που εφαρμόζανε σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις τη δεκαετία του 80. Ήταν παράνομο στην Ευρώπη. Παράνομο εντός εισαγωγικών, έτσι. Όχι, πολλά από αυτά έχουν ήδη γίνει. Κάνετε λάθος. Τώρα, πολλά στην πορεία. Μετά που βγήκαμε από τα μνημόνια. Κάνετε λάθος. Και για την παιδική φτώχεια είχε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και για τη στέγαση είχε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Πολλά από αυτά τα πράγματα. Στην πορεία. Που και τις 120 δόσεις, δεν το λέγαμε 120 δόσεις, αλλά ήταν στην ίδια λογική. Πολλά από τα πράγματα αυτά γίνανε. Αλλά έπρεπε να γίνει και κάτι άλλο όμως. Έπρεπε να υπάρχουν και να αλλάξουν οι συσχετισμοί για μια διαφορετική Ευρώπη. Δεν μειώνω εγώ καθόλου τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ ότι τώρα υπάρχουν και αριστερές κυβερνήσεις και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο Eurogroup τώρα που ήταν όταν το 2015. Αλλά και γιατί έχουμε τέτοια πρόσβαση και μας ακούνε τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που έχουν πάει αριστερά στην Πορτογαλία και στην Ισπανία? Ακριβώς γιατί καταλάβανε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τη λιτότητα. Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω. Ξεχνάω τη Νέα Δημοκρατία. Κεντρώω κόσμο, δημοκρατικό κόσμο, στο γιατί να πιστέψει ότι είναι καλύτερο να ψηφίσουν έναν ηγέτη που υπόσχεται αυτό που υπόσχεται για τη συνέχιση της λιτότητας. Αυτό πρέπει να προβληματίσει εσάς. Συγγνώμη. Είναι ακριβώς που είπα και θέλετε να σας εξηγήσω. Θα σας πω το εξής. Παλιότερα, τις προηγούμενες δεκαετίες, οι δεξιοί μισούσαν τους Πασόκους και οι Πασόκοι τους δεξιούς φανατικά. Τώρα και οι δυο μισούν εσάς. Αυτό το αντισύριζα μέτωπο που έχει δημιουργηθεί, πρέπει να το εξηγήσετε. Πού οφείλεται? Να πατήσω όμως. Παρακαλώ. Γιατί είπε οφείλεται. Μήπως οφείλεται ότι θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι είναι οι μόνιμοι ιδιοκτήτες και εμείς είμαστε νοικιαστές? Το είπε κοινικά ο κ. Σιμίτης. Ναι. Περνάει και στην κοινωνία. Ναι, αλλά είχαν και εφημερίδες μαζί και πολιτικά κόμματα όλα μαζί να γυρίσουμε στο παλιό καθεστώς. Υπουργέ, είχαμε όμως και άλλα πράγματα. Είχαμε φορολογική επιβάρυνση, είχαμε δικηγόρους και γιατρούς να διαδηλώνουν και δικά σας μέσα να τους κοροϊδεύουν ως τους διαδηλωτές με τη γραβάτα, είχαμε μπλοκάκια να κλείνουν σωριδών διότι δεν αντέχανε την ασφαλιστική και φορολογική επιβάρυνση και προφανώς αναζητήσανε, το λέω μόνος μου. Θεωρείτε ότι θεωρείτε, δηλαδή πραγματικά μου λέτε ότι θεωρείτε ότι η αύξηση της φορολογίας, το μεγάλο κομμάτι, παίρνω τη δύσκολη υπόθεση για μας, όχι την εύκολη, για τους αυτοαπασχολούμενους, έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ? Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Όχι. Αυτό που λέω όμως εγώ είναι ότι να μου πείτε ότι και το τρίτο μνημόνιο έβαλε και κάποια βάρη, να το δεχτώ. Ξέρετε όμως, κάποια στιγμή μπορεί το υποδομή να σηκώνει κάτι τόνους και να χρειαστεί ένα κιλό παραπάνω για να καταρρεύσει η υποδομή. Κάποια στιγμή μόνο που δεν μπορεί έχει καταρρεύσει να έσκασε στη βάρδιά σας. Δεν έχει καταρρεύσει όμως. Θέλω να πω επί της ουσίας ότι θυμάστε τα μπλοκάκια να κλείνουν. Και επειδή σωστά το περιέγραψε ο Τάσος και εγώ σας ρώτησα νωρίτερα γιατί η Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε, μπορεί να μην τάζει τίποτα και να κερδίζει τόσο εύκολα. Αυτά γίνανε επί των ημερών σας. Γι' αυτό, και αν δεν απατώμε, και εσείς και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχουν μιλήσει για μια πορεία ελάφρυνσης όλων αυτών που επιβαρύνθηκαν. Και μάλιστα, και δεν το κάνω, κάποια στιγμή το είχατε και εσείς και ο κύριος Χουλιαράκης, αν δεν κάνω λάθος, το είχατε και ιδεολογικοποιήσει το ζήτημα, λέγοντας ότι ναι, εμείς συνειδητά, ταξικά, επιβαρύνουμε τους κατάτι έχοντες, προκειμένου να ελαφρύνουμε τους ευρισκόμενους σε αδυναμία. Αυτό όμως είναι μια πραγματικότητα. Για να το δικαιολογείτε πολιτικά τότε, το κάνατε. Και αυτό το πράγμα το πληρώνετε. Δεν είναι μόνο τα μέσα και πώς το περιέγραφαν. Το εισπράττει ή δεν το εισπράττει ο άλλος, το νιώθει στο σπίτι του, στην τσέπη του. Ήδη από την αρχή δεν το δέχτηκα αυτό, ότι υπάρχει κόσμος που είναι καλύτερα από πέρυσι και από πρόπερσι, αλλά είναι ακόμα πολύ μακριά από τις ανάγκες του. Και έχουμε εμείς ένα σχέδιο πως σταδιακά αυτό θα το αντιστρέψουμε. Δηλαδή, τι θέλατε να κάνουμε? Έχει ξεχάσει ο ελληνικός λαός ή έχετε ξεχάσει εσείς σαν δημοσιογράφοι που είμαστε το 2015? Ξέρετε ότι το ΚΕΑ
το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης τώρα έχει λιγότερο κόσμο μέσα σε αυτό γιατί μειώνεται η φτώχεια. Έχετε δει τους αριθμούς για τη φτώχεια? Έχετε δει τους αριθμούς για την παιδική φτώχεια? Έχετε δει τους αριθμούς πόσο μειώνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός? Δηλαδή δεν είναι επιτεύγματα αυτό? Δηλαδή τι θέλατε από μια αριστερή κυβέρνηση? Να μην δώσουμε μια έμφαση στα προβλήματα που είχαμε? Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανωτελεία εδώ για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και από το σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε την κουβέντα επανερχόμενη. Σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Είναι όμορφο να δημιουργείς μια νέα ζωή. Τα προϊόντα ομορφιάς Henkel και τα Hondo Center αγκαλιάζουν τη μητρότητα και υποστηρίζουν τη τηλεφωνική γραμμή της ΜΚΟ Φεναρέτη για την έγκυο και νέα μητέρα. Βρείτε τα αγαπημένα σας προϊόντα ομορφιάς Henkel με έκπτωση έως και 50% στα Hondo Center. Γιατί η μητρότητα είναι όμορφη. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Θέλετε να κάνετε οικονομία στο ρεύμα πριν αλλάξετε πάροχο? Αλλάξτε το παλιό σας κλιματιστικό με Daikin. Daikin, παγκόσμιος ηγέτης στο ιδανικό κλίμα. Οι ειδικοί της Daikin έχουν τη λύση. Σάκο τη Σολέη. Το κορυφαίο θέαμα ψυχαγωγίας στον κόσμο κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στην Αθήνα. 18 Ιουλίου με 4 Αυγούστου στο ελληνικό. Κρατήσεις εισιτηρίων viva.gr και tixbox.com. Διοργάνωση Alchemy Project. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Μετά από 10 δύσκολα χρόνια, τώρα είναι η ώρα να γυρίσουμε σελίδα. Στις 26 Μαΐου έγινε η αρχή. Στις 7 Ιουλίου ξεκινάμε. Μειώνουμε δραστικά φορολογία και γραφειοκρατία. Δίνουμε κίνητρα για επενδύσεις. Χάρη στις επενδύσεις δημιουργούνται νέες, καλύτερες δουλειές. Καλύτεροι μισθοί. Νιώθουμε επιτέλους περισσότερη ασφάλεια, ισχυρή ανάπτυξη για να αρχίσουν να γυρίζουν τα παιδιά μας που ξενιτεύτηκαν. Για να ελευθερωθεί η Ελλάδα από τα βάρη του χθες. Αυτό είναι το σχέδιο. Ισχυρή ανάπτυξη για αυτοδύναμη Ελλάδα. Ενωμένοι μπορούμε.